Καλημέρα. Πήρα τη γενναία απόφαση να κάνω ένα βίντεο που μιλάει, να βγάλω λίγο τη μουσική. Λοιπόν, εδώ έχουμε μάλλον ένα κίκι. Τώρα αν είναι ανθοφόρος, θα δείξει το μέλλον. Για πάμε παρακάτω. Αυτή εδώ κοιμάται. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα ένα διάσημο υβρίδιο. Βλέπετε τα όμορφα φύλλα, είναι διαφορετικά, έχουν pattern επάνω και εδώ θα δείτε τα 5 μπουμπουκάκια. Μεγαλώνει πάρα πολύ αργά και ελπίζω να μην χαλάσει κανένα στη διαδρομή. Εδώ βλέπετε άλλο ένα διάσημο υβρίδιο, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Αυτός ο ανθοφόρος είναι από το καλοκαίρι και φουσκώνει ένα μπουμπούκι με ρυθμούς χελώνας. Να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ορχιδέα. Δεν έχει καθόλου φύλλα, είναι μόνο ρίζες. Αυτά που βλέπετε εκεί με το πιο ανοιχτό χρώμα είναι ανθοφόροι. Τα άνθη της είναι μυρωδικά. Είναι κρεμασμένη σε ένα κομμάτι από ξύλο. Και την πήρα φέτος το φθινόπωρο από τη Λιθουανία. Λέγεται χιλοσχίστα. Πάρα πολύ εύκολη. Την ποτίζεις έτσι ολόκληρη όπως είναι. Την ποτάω σε μια λεκάνη με νερό. Και μετά την αφήνω και στεγνώνει και την κρεμάω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια ορχιδέα που ζει στο νερό. Μου τη χάρισαν από το φυτώριο. Και είπα να την κάνω πειραματόζω. Έβγαλε ριζούλες. Οι παλιές ψιλοσάπησαν, ήταν ήδη χαλασμένες όμως. Έδωσε το καλοκαίρι ανθοφορία και τώρα ετοιμάζει την επόμενη. Πού το, να το. Λοιπόν, εδώ είναι μια άλλη άσημη φαλένοψης, μίνι, η οποία όμως έχει έναν μικρούλι ανθοφόρο, ζει μέσα σε γυάλα. Και πάει πάρα πολύ καλά. Λίγο από εδώ αν τη δει καλύτερα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία ορχιδέα που δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξανανθίσει, γιατί είχε τερματικό ανθοφόρο. Δηλαδή είχε βγάλει άνθος από εδώ. Από εδώ. Όταν οι ορχιδέες βγάζουν εδώ τον ανθοφόρο, συνήθως τερματίζουν, δεν ξανανθίζουν. Αυτή όμως έβγαλε όλα αυτά τα καινούργια φυλλαράκια. Και από εδώ που βλέπετε το ανθοφοράκι αυτό, είναι αρωματική και πραγματικά περιμένω με πολύ περιέργεια να τη δω ξανά με λουλούδια. Έχει και το παιδί της, εδώ. Οπ, να το. Μια δεύτερη μικρή ορχιδέα και γενικά ένα πολύ πολύ δυνατό φυτό. Όσο μπορείτε να δείτε είναι ο παλιός ανθοφόρος που είχε βγει ανάμεσα στα πάνω-πάνω φύλλα και τώρα μια χαρά έχουμε καινούριο. Λοιπόν, εδώ είναι άλλος ένας ανθοφόρος, φαλένοψης και πάλι. Είναι πολύ όμορφο το υβρίδιο. Άμα καταφέρω να βάλω φωτογραφία θα δείτε το άνθος της, αλλιώς την άνοιξη που θα ανθίσει. Εδώ βλέπετε άλλη μια διάσημη κυρία, τη Λεοντόρο. Με βασανίζει λιγάκι γιατί αυτός ο ανθοφόρος μεγαλώνει πάρα μα πάρα πολύ αργά. Είναι όμως ένα πανέμορφο φυτό, τεράστια φύλλα και το άρωμά της δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτός δεν είναι ανθοφόρος φυσικά, αλλά είναι τα άνθη μιας ορχιδέας που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Είναι υπέροχα αρωματική και σκοπεύω να σας την παρουσιάσω σε επόμενο βίντεο. Είναι υβρίδιο ανάμεσα σε δύο πολύ διάσημες ορχιδέες. Και κάπως έτσι θα κλείσω το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ που με ακούσατε και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά!